Καλώς ήρθες στο φτιάξ' το μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Στο σημερινό βίντεο είμαι εδώ πέρα για να σου δώσω κάποιες ιδέες, κάποια ιδέα βασικά, για το πώς θα πλέξουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τα πλεκτά μας. Πλέκτε κυρίως με άριχτα και με μικρές αλυσίδες, πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα δημιουργείται. Οπότε θα δούμε πολύ αναλυτικά την διαδικασία, πιάσ' το βελονάκι σου και το νήμο που έχεις και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή διασκέδαση! Λοιπόν, και εγώ έχω ένα πάρα πολύ όμορφο κουβάρι σε ένα πολύ γλυκό χρώμα. Το κουβάρι αυτό είναι 100 γραμμάρια 300 μέτρα, 75% πολυακριλικό και 25% μαλλί. Λέγεται με βελονάκι νούμερο 5. Τώρα θα μου πεις ότι αυτό δεν φαίνεται για πολύ μεγάλο κουβάρι. Έχεις δίκιο, είναι ένα νήμα που έχει περισσέψει, κουβάρι βασικά που έχει περισσέψει από προηγούμενο project. Επομένως δεν πετάμε τίποτα, το επαναχρησιμοποιούμε, το ανακυκλώνουμε σε νέα προτζεκτάκια και όπως σου είπα στο σημερινό βίντεο είμαι εδώ για να δούμε πώς θα πλέξουμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, πώς λοιπόν θα δώσουμε ιδέες. Ξεκινάω λοιπόν με τους αρχικό μου κόμπο για να πλέξουμε την βάση μας, η οποία θα δημιουργηθεί με πολλαπλάσια του 4 συν 3 αλυσίδες. Συνεπώς θα κάνω 16 αλυσίδες συν 3, 19. Πάμε να τις μετρήσουμε. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, εξαιρετικά και συν 3 αλυσίδες, όπου είπαμε να το. Για το ύψος λοιπόν αυτές οι 3 επιπλέον αλυσίδες. Στη συνέχεια θα παραλείψω αυτούς τους 3 πόντους και θα μεταβώ στον επόμενο που θα συναντήσω, δηλαδή τον 4ο πόντο. Και λοιπόν βάζω το βελονάκι μου στον 4ο πόντο και πλέκω απλά ένα άριχτο. Μετά ένα δεύτερο άριχτο ακολουθεί στον ίδιο πόντο, 2 αλυσίδες για το ύψος και επιστρέφω στον ίδιο πόντο για να πλέξω 2 ποδαράκια. Οπότε συνολικά στον πόντο αυτό έχουμε δημιουργήσει 4 άριχτα, όπου τα 2 και 2 άριχτα διαχωρίζονται από 2 αλυσίδες για το ύψος. Αφήνουμε ένα πόντο, πάμε στον επόμενο για να πλέξουμε ξανά 2 άριχτα, 2 αλυσίδες και 2 επιπλέον άριχτα στον ίδιο πόντο. Και πάλι έχουμε 4 άριχτα στον ίδιο πόντο, όπου ανάμεσά τους μεσολαβεί και μια αλυσίδα, 2 αλυσίδες. Πολύ ωραία. Ωραία, το βρήκα λοιπόν, εξαιρετικά, να και βλέπουμε 2 κορυφές, 2 γωνίες που έχουν δημιουργηθεί, αφήνουμε 2 πόντους, 2 πόντους άφησα και νωρίτερα, νομίζω είπα ότι άφησα έναν πόντο, 2 πόντους άφησα νωρίτερα, 2 πόντους αφήνω και τώρα και στον επόμενο πόντο που θα συναντήσω θα τοποθετήσω το βελονάκι για να πλέξω 2 άριχτα, 2 αλυσίδες και 2 άριχτα και όλα αυτά στον ίδιο πόντο. Παραλείπουμε τους 2 επόμενους πόντους και συνεχίζουμε με 2 άριχτα, 2 αλυσίδες και 2 άριχτα στον ίδιο πόντο εννοείται. Να το, το τελευταίο άριχτο για το πακετάκι αυτό. Να τραβήξω τη μαγιά να έχω και συνεχίζω παραλείποντας τους 2 πόντους. Κάνω ένα άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο, 2 αλυσίδες και 2 άριχτα και όλα αυτά στον ίδιο πόντο. Πολύ ωραία, βλέπετε το πακετάκι αυτό έχει δημιουργηθεί, πακετάκι λοιπόν που απαρτίζεται από 2 άριχτα, 2 αλυσίδες, 2 άριχτα και όλα αυτά στον ίδιο πόντο. Αφήνω 2 αλυσίδες και έτσι μεταβαίνω στον τελευταίο πόντο σειρά, την οποία σειρά βασικά θα κλείσω με ένα άριχτο και βλέπετε πως είναι η πρώτη μας σειράς με 5 κορυφές, 5 γωνιούλες. Συνεχίζω με
την δεύτερη σειρά, όπου θα κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος, γυρίζω. Και πάμε να δούμε που θα τοποθετήσουμε το βελονάκι. Τοποθετώ το βελονάκι ανάμεσα στα 2 άριχτα του πακέτου, δηλαδή στο σημείο που στην προηγούμενη σειρά κάναμε 2 αλυσίδες για το ύψος. Το κενό λοιπόν που δημιουργείται είναι το κενό κατά το οποίο εμείς θα βάλουμε το βελονάκι μας για να επαναλάβουμε το μοτίβο μας, που δεν είναι άλλο από 2 άριχτα, 2 αλυσίδες και 2 άριχτα στον ίδιο πόντο. Να βλέπετε το κενό εδώ πέρα που έχει δημιουργηθεί από τις 2 αλυσίδες στην προηγούμενη σειρά. Σε εκείνο το κενό λοιπόν εγώ θα βάλω το βελονάκι μου για να πλέξω 4 ποδαράκια συνολικά, όπου ανάμεσα στα μισά, στα 2 και 2 εννοώ άριχτα, μεσολαβούν 2 αλυσίδες για το ύψος. Οπότε έτσι πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Πάω και στην τελευταία αγωνία, στο τελευταίο κενό και έχω άριχτο, άριχτο, 2 αλυσίδες και άριχτο, άριχτο. Εξαιρετικά και είμαι στο τέλος της σειράς, όπου πλέκω μονάχα 1 άριχτο. Το βλέπουμε λοιπόν και την δεύτερη σειρά πως έχει δημιουργηθεί, και πάλι υπάρχουν 5 γωνίες, κάνω 3 αλυσίδες για το ύψος, γύριζω και έρχομαι να πλέξω την τρίτη σειρά, και όσο περισσότερο πλέκουμε τόσο πολύ αναδεικνύεται και το σχέδιό μας, και πάλι και στην τρίτη σειρά τοποθετούμε το βελονάκι στα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την προηγούμενη σειρά, και τα κενά αυτά έχουν δημιουργηθεί καθώς κάναμε 2 αλυσίδες σε κάθε ένα από τα πακετάκια. Οπότε και στη νέα αυτή σειρά επαναλαμβάνουμε το μοτίβο μας και βλέπουμε την όψη που σχηματίζεται. Να, εδώ πέρα στην γωνία, στην κορυφή του τριγώνου βάζουμε το βελονάκι και πλέκουμε άριχτο, άριχτο, αλυσίδα, αλυσίδα, άριχτο, άριχτο. Εύκολο το σχεδιάκι αυτό, δεν είναι? Και με αυτά και με αυτά έχω πλέξει μερικές σειρές ακόμα. Και βλέπετε τι όμορφα που έχει εξαπλωθεί η δομή. Έχουμε αυτά τα μικρά ανοίγματα που μεσολαβούν από το ένα πακετάκι με το άλλο. Έχουμε και τις γωνίες μας. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ γλυκό το σχεδιάκι. Πολύ γρήγορα δημιουργείται και πάρα πολύ εύκολα. Και πού να το δούμε σε ένα ενιαίο σύνολο, δηλαδή πού να το δούμε καθώς θα έχουμε πλέξει ένα ολόκληρο κασκόλ. Αυτό ήταν το σχεδιάκι, ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα και να την δημιουργήσετε και εσείς τα δικά σας πλεκτά, εννοείται για εξάσκηση είτε και για δώρο. Ανυπομονώ να διαβάσω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλάκια πολλά!